ποσοστά ήταν πολύ ψηλά σήμερα. Ήταν και εορταστικό το κλίμα τώρα, τι να σου πω, αλλά ήταν και άλλες φορές. Δεν ψηφίζει ο κόσμος, Αντώνη, όπως εσύ που χαίρεσαι που είναι πρωτοχρονιά. Λες πια, σήμερα ήταν η μέρα χαράς. Την Κυριακή, είμαστε... την κάτσαμε δηλαδή. Την άλλη Κυριακή, μην τολμήσετε να έρθετε, παιδιά, καθόλου. Μην έρθετε να τραγουδήσετε. Δεν δίνει το εφτάρι. Δεν ακούγατε τα ίδια. Εδώ σήμερα φοράει δύο ακουστικά, όχι ένα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ακούει. Παρικοία στο ένα, λέει. Πάντως, περίμενα να του στείλετε τα περάκι. Για δεν προλαβαίνω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μαγείρεψε σούπες από ό,τι είδατε στα τέτοια. Οργύρισε, έκανε. Αγγέλου τι σούπες. Εγώ δεν έκανα. Εσύ έκανε σε κολοκυθό σου αυτή τη βίδα. Οργύρισε, Αγγέλου την έκανε. Εγώ έκανα τα βασικά φαγητά. Εσύ είχε ψωμί σίγουρα. Είναι μία μέρα είχα κάνει. Πες μου, τι ψωμί, με καρύδια. Τι, όχι, θα πω ότι μαγείρεψα. Όχι, θα πω ότι μαγείρεψα. Ναι, πες. Μοσχάρι κοκκινιστό με πουρέ. Okay. Κοτόπουλο αλλά κρέμα μανιτάρια με βασμάτι ρύζι. Α, όλα τα δίαιτης. Έκανα ντολμαδάκια για λατζί. Συγγνώμη λίγο. Έκανα... Εσύ τα τρως αυτά ή... γιατί αυτά όλα που τρως... Εγώ δοκιμάζω. Εγώ έφαγα την κολοκυθόσουπα του Αργύρη. Εσείς το φάγατε. Απάντα. Αυτά που άφησε η ρεσπή. Η ρεσπή με τα δοκίματα, εγώ τα έτρωγα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Σήμερα πραγματικά είχαμε εξαιρετικές φωνές. Ήταν πολλά παιδιά με πολύ καλές φωνές. Και μας εξέπληξε και βέβαια και το παιδί που ήρθε στο τέλος, που μπήκε από το παράθυρο, που άνοιξε ένα παράθυρο στον τοίχο και πήδηξε από τον ρυθμό 949. Και εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μας, προσγειώθηκε μπροστά μας και όχι μόνο προσγειώθηκε, μας απογείωσε ολοκληρωτικά. Και κριτές και κοινό εδώ μέσα. Και κοινό στο σπίτι. Κινήθηκατε σήμερα με την... Εγώ πάρα πολύ με τη μικρή, τη 14χρονη. Είναι τρομερό αυτό. Και η δεύτερη φορά που την ακούω, την πρώτη ήταν που την περάσαμε, στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Και τότε είπα, μήπως έτυχε ρε παιδί μου και ξέρεις όλο αυτό. Και δεύτερη φορά πάλι το ίδιο. Δηλαδή, αυτή η κοπέλα με αγγίζει πάρα πολύ ο τρόπος που τραγουδάει, γιατί είναι μόλις ένα χρόνο μεγαλύτερο από το παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όντως, πραγματικά αυτό που λέγαμε και την Τέσσινα, ότι. Θα τολμήσουμε να πούμε ότι τέλος στο τελικό θα είναι ο μέσος όρος ηλικίας πολύ μικρός. Εγώ αυτό βλέπω. Έχουν μεγάλες υποψηφιότητες για να πάνε στο τελικό. Όντως θα είναι πολύ δύσκολος και όντως βλέπουμε μικρά παιδιά σε μικρή ηλικία να έχουν φωνάρες. Επίσης να μας καλέσει κάποια στιγμή Βαρδί, να μας κάνει το τραπέζι και εμάς. Τόσο καλά λόγια λέμε εδώ τώρα. Βάζει ψηλά τον πύχη, παιδιά. Μια μέρα κάθισε. Και είναι καλή νοικοκυρά. Μαγείρεψε, έκανε. Δηλαδή οι γυναίκες που λένε δεν προλαβαίνουμε, δεν κάνουμε. Τα κάνει όλα. Όλα η Βανδί, παιδιά. Και είναι και η Βανδί. Και είναι και θεάρα και όλα. Αυτό το μάτι θα ήθελα να που τρέξει το κατήφορο. Τι είναι, τι είπε, αγόρι φραουλίτσα. Αγόρι φραουλίτσα. Η Βανδί το έχει, ρε παιδιά. Μαγειρεύει τέλεια. Αν άνοιγε τον delivery. Έχω κάνει ρεβεγιώνα σπίτι τη παλιότερα και ήταν φοβερή. Είχε μια μπουφεδάρα όλα τα χεράκια της. Κοιτάξτε, η μαγειρική τώρα δεν είναι για πολλούς, είναι και ένα ξέσπασμα δημιουργικό. Τέχνη. Ωραίο αυτό το ξέσπασμα. Είναι ψυχοθεραπεία. Πώς να ξεσπάς αλλιώς. Εμένα δηλαδή μου αρέσει να φτιάχνω ντουλάπες. Να με βάλεις σε σιδερό σου δεν ξέρω. Όχι αυτό. Επίσης. Θέλω να φτιάχνω και γλυκά δηλαδή, νομίζω σου αρέσει. Ναι, αλλά όταν φτιάχνω ντουλάπες ή όταν καθαρίζω, το κάνω γιατί. Ξεσπάς και μουσική. Ψυχοθεραπεία. Θέλω να είμαι μόνο. Πώς να σου πω, βάζω σε τάξη πράγματα. Έτσι αισθάνομαι. Φιλί. Όχι, το κάνει πολύ σπουδαίο. Αλλά να σιδερώσω. Η ξαδέρφη δηλαδή από μικρή ήθελε να σιδερώνει. Ποια είναι αυτή. Πού είναι αυτό το θησαυρό. Πού είναι αυτό το θησαυρό. Δώσε μας το τηλέφωνο. Βόρεια ή εδώ. Βόρεια είναι εδώ η ξαδέρφη. Εσύ δεν έχει σιδερώσει, γυναίκα. Τι ψάχνει. Κάτσε ρε παιδάκι που τώρα εσύ δεν ξέρει από αυτά. Να μου σιδερώσει όλο το σπίτι. Νομίζω ότι η Δέσποινα συγκινήθηκε τόσο πολύ γιατί τη θύμισε η Σύνθια. Τη Μελίνα. Είναι 13 η Μελίνα. Θυμόσαστε στη συνέντευξη που μου έδωσε που μου είπε ότι η Μελίνα έχει πολύ ωραία φωνή. Αλήθεια. Και ότι θα ήθελε να κάνει πολλά πράγματα. Δεν το θυμάμαι αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι δεν το θυμάμαι. Ξέρετε να πω ρε παιδιά. Είπε λοιπόν ότι η Μελίνα έχει πολύ ωραία φωνή και ότι θα ασχοληθεί με τη μουσική, θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Μακάρι. Και ότι πολύ πιθανό να βγει και έξω για σπουδές και να δουλέψει και στο εξωτερικό. Άρα εγώ νομίζω ότι η συγκίνηση... Στήμησε το παιδί. Ναι. Ταυτίστηκε με τον μπαμπά που είναι εδώ. Δεν είναι συγκίνηση να βλέπει το παιδί σου να έχει μία έφεση, ας πούμε, μία... να έχει εκεί ένα ταλέντο. Ναι, και είπε ότι συγκινήθηκε όταν γύρισε η... Ενώ λέγκο φτιάχνουν και χαίρεσαι. Κλαίσου τα κάνει ο Γιάννης τα λέγκο. Σάσα μου. Θα πάω στο διαφημίσεις. Τρέχει λαθάκρυ από σκορπά. Νομίζω περνάνε καλά για να με πειράζουνε. Ο Θέμης θα μείνει. Ο Θέμης θα μείνει στην παρέα. Γιατί να με μείνει ο Θέμης στην παρέα. Εγώ και παρασκήνιο για τον ντύσιμο του Λιάγκα, να ξέρετε όλο το παρασκήνιο. Για τον ντύσιμο του Λιάγκα τι έγινε. Πλακώθηκαν τα καμαρίνια. Τι εννοείς. Θα πω εγώ μετά. Ξέρετε πόσο πολύ θα συγκινηθείτε εσείς.